From up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone. To be left outside alone. I tell you. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και είμαστε εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση αποκαλυπτικά και επίκαιρα στην εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ, μετά τις επισκέψεις εδώ στη Θεσσαλονίκη που έγινε για άλλη μια φορά το κέντρο της πολιτικής επικαιρότητας, μετά τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα καθώς και των αρχηγών των υπόλοιπων κομμάτων. Όλοι πέρασαν από την έκθεση. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η Φόφη Γεννηματά και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Σχεδόν όλοι, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν επισκέφθηκε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ούτε έδωσε κάποια συνέντευξη τύπου, ούτε κάποια ομιλία, όπως οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Φίλες και φίλοι, εμείς βεβαίως είμαστε εδώ για να δούμε ό,τι συμβαίνει και υπάρχουν πολλά πράγματα στην επικαιρότητα τα οποία θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Άγγελο Τόλκα, βουλευτή Ημαθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υφυπουργό μεταναστευτικής πολιτικής και πρώην υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό. Καλό απόγευμα, κύριε Τόλκα. Γεια σας, κύριε Σταματόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η πρώτη φορά που σας έχουμε στην εκπομπή μας. Εμείς ως εκπομπή φιλοξενούμε όλους τους βουλευτές της Κεντρικής Μακεδονίας και έτσι είναι χαρά που μιλάμε και μαζί σας για πρώτη φορά και ελπίζω να μην είναι η τελευταία και να τα λέμε συχνά αυτή την τηλεοπτική σεζόν, κύριε Τόλκα. Και είναι σημαντικό να δίνετε βήμα συνολικά στην περιφέρεια, ειδικά στην δικιά μας περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που αν θέλετε σε μεγάλο βαθμό και δεν συμβατίζει η κατάσταση ανάλογα με τις δυνατότητές της, τις αναπτυξιακές, τις παραγωγικές, αλλά πολλές φορές και τις δημοσιογραφικές. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια μετατόπιση ενίσχυσης κυρίως στα μέσα της ενημέρωσης και όχι μέσα ενημέρωσης στα κεντρικά και όχι τόσο τα περιφερειακά, όπως και θα έπρεπε να γίνεται. Πάντως αυτό το είδαμε χτες και στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, όπως και του κυρίου Μητσοτάκη πριν από λίγες μέρες, που δώσανε 4-5 ερωτήσεις το πολύ σε μέσα της Θεσσαλονίκης, για να μην πω για τα υπόλοιπα μέσα της Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν ελάχιστες οι ερωτήσεις που δόθηκαν όταν μια συνέντευξη τύπου λαμβάνει χώρα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης και προηγούνται, να το πω, προτιμούνται, να το πω, τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κάνουν βέβαια άριστα τη δουλειά τους, αλλά αν είναι να δίνονται οι ερωτήσεις μόνο σε αυτούς, θα μπορούσε να γίνεται η συνέντευξη στην Αθήνα, κύριε Τόλκα. Δεν χρειάζεται να γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας μίλησε πολλές ώρες και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες σου τέθηκαν και νομίζω ούτως ή άλλως αυτό έχει καλύψει τα περισσότερα και με πολλά μέσα της επαρχίας μας που είχαν τη δυνατότητα να ρωτήσουν και σε αυτή την περίπτωση. Συγκριτικά πάντως ήταν πάλι λίγα, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα να κάνουμε μια τέτοια αντιπαράθεση. Να πάμε στα πιο ουσιώδη, κύριε Τόλκα. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία. Ακούσατε εχθές την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά φυσικά και την ομιλία του το Σάββατο. Τι συμπέρασμα βγάλατε, καθώς πολλοί και από την κυβέρνηση λένε ότι ο κύριος Τσίπρας αναλώθηκε σε ένα νούμερο 2 πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όπως εκείνο του Αλίστου Μνήμης, το οποίο τον κατεδίωκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και έγινε σλόγγαν από πολλούς ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τώρα λένε κάποιοι ότι ήρθε, μοίρασε πάλι παροχές τα πάντα σε όλους, 2.000 ευρώ στους γιατρούς, 800 ευρώ στον κατώτατο μισθό. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Καταρχήν, επιτρέψτε μου να σας απαντήσω για το πρώτο θέμα που βάζετε, για το προηγούμενο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, και να σας πω ότι η ουσία είναι μία. Το τι κανείς στην πολιτική αφήνει ως αποτέλεσμα. Και νομίζω σε αυτό κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του, ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του, αφήσαν 35 δισεκατομμύρια πλεόνασμα στη χώρα, στα οποία στηρίχθηκε όλη η κατάσταση του κορονοϊού για να μπορέσει η χώρα να περάσει μέχρι σήμερα έτσι όπως πέρασε, με προβλήματα, στοχίες, λάθη, αλλά υπήρχε ταμείο στην άκρη. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά για την παρουσία του την τελευταία, την προχθεσινή, νομίζω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, έχει δώσει το στίγμα μιας πρότασης η οποία απευθύνεται σε μια κοινωνία η οποία φτωχοποιείται, αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα από την χρόνια κρίση η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, υπήρξε στην Ελλάδα όλο το προηγούμενο διάστημα, την οικονομική, αλλά και από την νέα πολλαπλή κρίση, υγειονομική, οικονομική, αναπτυξιακή, κοινωνική, η οποία τι κάνει, και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό να περιγράψουμε, έχει οδηγήσει πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και της κοινωνίας μας στο περιθώριο, κοινωνικά, οικονομικά, εκτός εξελίξεων, και περιμένει σήμερα όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι, μεγάλη πλειοψηφία, μια πολιτική απάντηση, μια κυβερνητική πρόταση για το πώς θα ενταχθεί ξανά στην παραγωγική διαδικασία και στη συμμετοχή έτσι όπως θέλουμε να δούμε τη χώρα μας για το επόμενο διάστημα. Και εκεί υπήρξαν όλες αυτές οι προτάσεις του προγράμματός μας στα κύρια σημεία τα οποία πρέπει να στηριχτούν για να μπορέσει η κοινωνία μας να ξαναπάρει μπροστά, η οικονομία μας να ξαναπάρει μπροστά. Και εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να υπάρξει η ενίσχυση μόνο στα υψηλά και μεγάλα εισοδήματα των οικονομικών ελίτ, αλλά να υπάρξει η στήριξη στο σύνολο της κοινωνίας και κυρίως στους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Νομίζω ουδείς διαφωνεί με αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αν υπάρχουν τα χρήματα για τα 2.000 ή για τα 800 ευρώ ή για το 35 ευρώ που μας είπε, υπάρχουν τα χρήματα, από πού θα βρεθούν? Αυτό είναι το ερώτημα το μείζον. Κύριε Σταματόπουλε, τα χρήματα υπάρχουν, όπως αποδείχθηκε ότι υπήρξαν τα χρήματα και υπήρξαν και στο τέλος της διακυβέρνησης του 19 και με αυτά πορευόμαστε και σήμερα. Το πρόβλημα δεν είναι πάντα τα χρήματα, αλλά είναι οι επιλογές. Είναι οι επιλογές πολιτικής που κάνει κάθε κυβέρνηση. Αν θέλετε να δούμε δηλαδή τα χρήματα τα οποία μοιράστηκαν όλο αυτό το διάστημα και πολλές φορές με μεγάλες αστοχίες, το διάστημα του κορονοϊού, από τη σημερινή κυβέρνηση, ή αν συζητήσουμε ακόμα και για άλλα ζητήματα προτεραιοτήτων που βάζει αυτή η σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, θα δούμε ότι τα χρήματα για να γίνουν πράξη όσα εξαγγείλαμε ως ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο στην έκθεση, υπάρχουν για να μπορέσουν να γίνουν πράξη. Ένα μόνο παράδειγμα επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Συνολικά στην περιφέρειά μας, ξέρετε, στην Κεντρική Μακεδονία, δεν είναι ούτε το 5% περίπου τα συμβόλαια μεταβίβασης και γονικών παροχών και δωρεών που ακούστηκαν 800.000 ευρώ φόρου, τα οποία αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Ξέρετε, αυτά είναι για πολύ μεγάλη περιουσία τα ποσά τα οποία ακούσαμε. Δεν υπάρχει εδώ πέρα μία αδικία να μην φορολογούνται οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μεταβιβάσεις αυτού του ύψους, έτσι ώστε να μπορείς να παίρνεις λεφτά, να παίρνεις χρήματα για τα ταμεία τα δημόσια. Μιλάω για τις μεγάλες, γιατί ξέρετε μέχρι σήμερα υπάρχει αυτό το αφορολόγητο στα χαμηλότερα εισοδήματα, τα οποία είναι και η μεγάλη πλειοψηφία στην Κεντρική Μακεδονία όσον αφορά τις μεταβιβάσεις σε συμβόλαια και σε δωρεές και σε γονικές παροχές. Αυτή τη στιγμή αυξήθηκε όλο αυτό το ποσοστό, διευκολύνοντας ποιους? Αυτούς που και πάλι έχουν τα χρήματα και τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις μεταβιβάσεις. Τώρα αυτό είναι... Αυτό τώρα είναι και ιδεολογικό το θέμα που θέτετε. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, ως κυβέρνηση είχατε το όριο, ο φόρος έμπαινε από τις 150.000 ευρώ και μετά. Ναι, όπου μιλάμε όμως για ένα ποσό, το οποίο, σας ξαναλέω, η μεγάλη πλειοψηφία, στη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας μας, του ελληνικού λαού, της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν ένα ποσό το οποίο κάλυπτε. Ένα σπίτι, αν μεταβιβάσεις, ξέρετε, εδώ στην περιοχή μου, στην Άουσα, στη Βέρεια, στην Θεσσαλονίκη, η μεγάλη πλειοψηφία δεν καλύπτει αυτόν τον φόρο των 150.000 ευρώ, ξέρετε. Άρα λοιπόν, να υπάρχει και ένας διαχωρισμός και να πούμε πλέον ανοιχτά κάτι. Ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να φορολογηθούν και είναι οι πλούσιοι άνθρωποι, είναι το μεγάλο, το πλούσιο κομμάτι της κοινωνίας, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικές ανάγκες. Άρα αυτό που είναι σε ιδεολογικό περνάει και σε πολιτική πρακτική, που η δικιά μας η πρακτική είναι ξεκάθαρη απέναντι σε κάτι τέτοιο.
Απλώς ξέρετε ότι πάντοτε στην ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον μέχρι τα χρόνια, μέχρι το 2010, ότι οι γονείς, ή μπορεί να είχαν και δύο και τρία παιδιά, κατάφεραν με τη δουλειά τους και άφηναν από ένα διαμέρισμα, μισό διαμέρισμα, άφηναν ακίνητη περιουσία στα παιδιά. Υπήρχε αυτό στις συνήθειες της ελληνικής οικογένειας, αλλά αργότερα που ήρθε η κρίση και ενδεχομένως έκλεισαν το γραφείο τους, δεν είχαν άλλα χρήματα, η ακίνητη περιουσία μπορεί να έμεινε, να μην μπορούν να τη μεταβιβάσουν στα παιδιά τους. Μα φυσικά δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε μόνο για τα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Ξέρετε, υπάρχει μια κλιμάκωση ούτως ή άλλως. Και ούτως ή άλλως οι άνθρωποι αυτοί που περιγράφετε και που είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνθρωποι της καθημερινότητας, του αγώνα του καθημερινού, αυτοδημιούργητοι, αυτό που λέγαμε μεσαία τάξη, η οποία συνεχώς συρρυκνώνεται και με τις πολιτικές της κυβέρνησης περιθωριοποιείται. Αυτή λοιπόν η κοινωνική τάξη δεν φτάνει στις 800.000 ευρώ, ξέρετε, η φορολόγησή τους. Σας έδωσα ένα παράδειγμα μόνο, μπορούμε να βρούμε και πολλά ακόμα, έτσι. Όπως για παράδειγμα η μεταβίβαση των δυνατοτήτων και η ενίσχυση των επιχειρήσεων για τα μεγάλα ενεργειακά έργα. Δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε αιωλικό έργο, ξέρετε. Δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε τα μεγάλα έργα τα οποία περιγράφονται μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα Ταμείο Ανάκαμψης που γι' αυτόν τον λόγο επίσης δεν είναι στο πλευρό των οικογενειών, των επιχειρηματιών, αυτών της μεγάλης πλειοψηφίας που το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε αν θα και κατά πόσο θα εφαρμοστεί και αν τελικά ποιοι θα είναι ωφελουμένοι από αυτό το νόμο που φέρνει η κυβέρνηση με τις 800.000 ευρώ. Το δούμε αυτό στην πορεία και ποιους αφορά τελικά. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας χτες σε μία δόση, έτσι, σε μία αυτοκριτική του είπε ότι συρρυκνώσαμε τη μεσαία τάξη που είπατε και εσείς, γιατί ήταν εθνική ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Είναι και αυτό μια κρίση, μια ομολογία, μια αυτοκριτική. Η μεσαία τάξη, οπότε, όταν ακούει αυτό, γιατί να εμπιστευτεί ξανά τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση και την μελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρξει. Γιατί, κύριε Σταματόπουλε, βλέπει σήμερα τα μέτρα τα οποία παίρνει αυτή η κυβέρνηση, η οποία στηρίζει κυρίως αυτούς που είναι πάρα πολύ υψηλά στην οικονομική κλίμακα και κυρίως κάποιες οικονομικές ελίτ, οι οποίες είναι δίπλα στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη. Και αναφέρουμε για παράδειγμα στο σχεδιασμό βιομηχάνων. Αυτή όμως δεν είναι η πλειοψηφία της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Αυτή είναι η μειοψηφία της. Και κυρίως επίσης, γιατί αυτό που χαρακτηρίζουμε ως μεσαία τάξη, η οποία συνεχώς απομειώνεται, θα πρέπει να δει ότι με τα μέτρα τα οποία σήμερα ζούνε, τους έχουν επιβληθεί, αλλά κυρίως και με το τι οικονομικό κλίμα έρχεται από εδώ και μπρος και για τον επόμενο χειμώνα, θα δει την δυνατότητά της και το πορτοφόλι της και τα εισοδήματά τους να μειώνονται ακόμα περισσότερο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση, κύριε Τόλκα, μισό λεπτό λίγο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δείκτες της οικονομίας που έχουμε. Παρουσίασε ο κύριος Ταϊκούρας για τον διψήφιο ρυθμό ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο, για τις εξαγωγές που πιάσανε ρεκόρ. Ότι έρχεται μια φτωχοποίηση που μας λέτε εσείς είναι σε πλήρη αντίθεση με τους δείκτες της οικονομίας. Γιατί δεν ρωτάτε κι εσείς, όπως το φαντάζομαι, ρωτάτε τους ανθρώπους της αγοράς αν πηγαίνουν καλύτερα ή όχι τα πράγματα. Οι έμποροι όλο αυτό το διάστημα έχουν πάει καλύτερα, σήμερα πηγαίνουν καλύτερα από ό,τι πηγαίνανε πιο πριν. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ενισχύσει τα ταμεία τους η εστίαση. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν πέρασε κρίση και ο ίδιος ο τουρισμός λόγω του κορονοϊού. Τα τελευταία χρόνια που δεν έχει να κάνει μόνο με κορονοϊό, δεν υπήρξε μια δυσανάλογη αύξηση των εισοδημάτων των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων ομίλων σε σχέση με ό,τι υπήρξε στους μικρομεσαίους Έλληνες επιχειρηματίες και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό. Και το λέει, δεν το λέει μόνο ο Τόλκας της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η ΕΣΕΒΕ, το λέει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Άρα, άλλα μεγέθη πολλές φορές μετριούνται σε δείκτες οικονομίας, τα οποία έχουν να κάνουν και με διαφορετικά, κυρίως με διαφορετικά ζητήματα που ζει στην καθημερινότητά του ο καθημερινός επιχειρηματίας, και άλλα είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι άλλα δείχνουν οι αριθμοί, άρα θα πάμε καλύτερα σε σχέση με αυτό που λέτε, γιατί εμείς συνομιλούμε καθημερινά εδώ πέρα με ανθρώπους στην μαφία, οι οποίοι μας λένε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Οι έμποροι, τα καταστήματα, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί τους με την καθημερινή εργασία τους, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν είναι καθόλου εύκολα. Δεν μιλάμε λοιπόν για μελέτες, μιλάμε για την πραγματική κατάσταση και την καθημερινότητα. Πραγματική κατάσταση και καθημερινότητα. Γνωρίζετε
από την περασμένη Παρασκευή βρισκόμαστε και σε ένα ιδιότυπο lockdown. Το οποίο όμως έχει οδηγήσει σε ένα γενικό lockdown. Θα πάμε και εκεί, κύριε Τόλκα. Το έχω στα θέματα για τη συζήτησή μας. Απλώς για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, επιμένω λίγο γιατί είναι πραγματικά αυτό που απασχολεί τον κόσμο η επόμενη μέρα, τι θα γίνει με την οικονομία. Και για τον τουρισμό υπήρχαν δυσίωνες προβλέψεις, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά στον τουρισμό, καλύτερα και από άλλες χρονιές. Αυτό πώς το εξηγείτε? Δεν πήγαμε καλύτερα από άλλες χρονιές. Λέτε, εδώ όπως είναι το 2019 και κατά πόσο θα μπορέσουμε να πιάσουμε το 2019. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα από τον Ιούλιο και μετά, ενώ μπορεί να μην ξεκίνησε θετικά, αλλά από τον Ιούλιο και μετά έχει δείξει μία ανταπόκριση ο τουρισμός στη χώρα. Αλλά σημειώστε ότι υπήρξαν πολλά κλειστά ξενοδοχεία. Υπήρξαν ξενοδοχεία και καταλήμματα στα μεγάλα νησιά, τα οποία δεν άνοιξαν φέτος φοβούμενοι την κρίση η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Και σημειώστε ότι ο κύκλος των επιχειρηματιών πέριξ του τουρισμού μειώθηκε συνολικά όσον αφορά την φετινή χρονιά σε σχέση και με το 2020 και φυσικά πολύ περισσότερο με το 2019, όπου υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ροή, μια ευρύτητα διεύρυνση της οικονομικής συμμετοχής των επιχειρηματιών στον τουρισμό και άλλα ζητήματα τα οποία φέτος βλέπουμε να μην αντιμετωπίζονται. Άρα λοιπόν μπορεί από το μέσο του καλοκαιριού και μετά να φάνηκε ότι υπάρχει και να υπήρχε μια αύξηση της κίνησης. Ωστόσο όμως, σας ξανατονίζω ότι υπήρξαν και κλειστά καταλήμματα και μεγάλα ξενοδοχεία. Δεν φτάσαμε τους στόχους οι οποίοι μπήκανε σε σχέση με το 2019 και σήμερα και νομίζω ότι όλα θα φανούν στο τέλος Σεπτέμβριο όπου τα ξενοδοχεία, ο τουρισμός συνολικά θα κάνει τον απολογισμό του για το πώς πήγαν και φέτος τα πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, όπως είπατε πριν λίγο, έχει μπει η Μαθία μαζί με άλλες περιοχές σε ένα ιδιότυπο lockdown, σε ένα mini lockdown. Αυτό τώρα, κύριε Τόλκα, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο, ότι σωστά το Υπουργείο αποφάσισε να μπει η δικιά σας περιφέρεια ή ο δικός σας νομός σε lockdown? Κύριε Σταματόπουλε, θέλω να σας πω ότι πέρυσι, την ίδια περιοχή, κινούμασταν ακριβώς σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Αύξηση δηλαδή των κρουσμάτων, που μετά και εκεί γύρω περίπου στις 18 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου κοντά στη Θεσσαλονίκη και πιο μετά που είναι το Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε ουσιαστικά μετά, ξαναμπήκαμε στην καραντίνα. Στην Μαθία, που μπορώ να μιλήσω καλύτερα γιατί τα παρακολουθούμε περισσότερο, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, δεν είδαμε όλο αυτό το διάστημα να υπάρχει μια ιχνηλάτηση του ιού. Δεν είδαμε όλο αυτό το διάστημα να υπάρχει ένας έλεγχος για την εφαρμογή των μέτρων που η ίδια η κυβέρνηση είχε διαφημίσει και είχε προκηρύξει. Δεν είδαμε όλο αυτό το διάστημα να έχει υπάρξει μια κινητικότητα για να ενημερώσει ακόμα ειδικότερα τον κόσμο για το πώς πρέπει να προφυλαχθεί και πώς πρέπει να ανταποκριθούμε φέτος στους κινδύνους που βλέπαμε και ξέραμε ότι έρχονταν. Ακόμα περισσότερο όταν η Μαθία δεν είναι μια τουριστική περιοχή. Όταν η Μαθία δεν είναι μια περιοχή η οποία έχει αυτή την κινητικότητα που μπορεί να έχουν οι τουριστικοί και άλλοι νομοί στη διάρκεια του καλοκαιριού, ή όταν εδώ δεν έχουμε επιχειρήσεις, ξέρετε, όπως Beach Bar ή άλλες εταιρείες που είναι στα ελληνικά νησιά και είναι σχετιζόμενες με τον τουρισμό. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο φόβο και ανησυχία ξανά στην κοινωνία μας, στην τοπική μας κοινωνία. Έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ανησυχία σε δασκάλους, στην εστίαση, η οποία είναι αυτή η οποία πάντα πληρώνει πρώτη το μάρμαρο. Ενώ υπάρχουν δεδομένα ότι, για παράδειγμα, και με κλειστά μαγαζιά ανέβαιναν τα κρούσματα και όλο το προηγούμενο διάστημα που είχαμε για τα προηγούμενα lockdown. Και βλέπουμε ότι ενώ το χαρακτηρίζουμε ως ένα mini lockdown, ουσιαστικά στην πραγματικότητα έχει σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα κυρίως στην εστίαση αλλά και στον εμπορικό κόσμο, χωρίς να υπάρχουν τα αντίμετρα. Παίρνουμε δηλαδή μέτρα, αλλά δεν δίνουμε αντίμετρα από την άλλη πλευρά στις επιχειρήσεις οι οποίες και πάλι μπαίνουν σε ένα καθεστώς μη λειτουργίας ουσιαστικά. Και παράλληλα τι γίνεται, έχουμε και 80 υγειονομικούς σε αναστολή εργασίας, οι οποίοι, πού οδηγεί την κατάσταση με αυτό, ουσιαστικά στο να ακυρώνεται η λειτουργία της δημόσιας υγείας σε επίπεδο Ημαθίας, κύριε Σταματόπουλε. Διάβασα την ερώτησή σας που κάνατε σχετικά με τα νοσοκομεία Βέρειας, Νάουσας, αλλά και το κέντρο υγείας της Νάουσας και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή.
και δημιουργούνται, από ό,τι καταλαβαίνω, προβλήματα στην λειτουργία αυτών των μονάδων σε μια εποχή κρίσιμη και την ίδια περίοδο είναι και σε lockdown ο νομός. Οπότε, καταρχήν σας απάντησε ο Υπουργός αυτή την ερώτηση. Όχι, δεν έχω ακόμα απάντηση. Μέσα στο 15ήμερο, νομίζω είμαστε, δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του 15ήμερου που είναι και το περιθώριο. Περιμένω με αγωνία την απάντηση. Γιατί ξέρετε, με τις μετακινήσεις αυτές οι οποίες έχουν γίνει μετακινήσεις από τα κέντρα υγείας προς τα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα και τα κέντρα υγείας να μην λειτουργούν, που εξυπηρετούσαν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της περιφέρειας, κυρίως της Συμμαθίας, αλλά ουσιαστικά και τα νοσοκομεία με την αναστολή εργασιών, την αναστολή εργασίας των νοσοκομείακων, να έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις τις οποίες έχουν. Και εδώ γίνονταν και διάφοροι σχεδιασμοί οι οποίοι ήταν πρόχειροι και ακούστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα να υπάρξουν μόνο COVID κλινικές, να λειτουργήσει ένα από τα δύο νοσοκομεία να είναι μόνο COVID, πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει, να αναστέλλονται χειρουργία, να δημιουργείται μια αναστάτωση σε όλη την Συμμαθία και ο κόσμος ουσιαστικά να φοβάται να ανησυχεί εάν θα μπορέσει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και όχι μόνο το θέμα του κορονοϊού να αντιμετωπιστεί από τα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως θα περιμένουμε και εμείς να δούμε την απάντηση του κυρίου Πλεύρη σε αυτή την ερώτησή σας. Τώρα από εκεί και πέρα, η Συμμαθία είναι σε καθεστώς lockdown. Κάποια στιγμή, σύντομα πιστεύω, θα βγει από το, δεν θα ανανεωθεί αν όλα έτσι πάνε καλά, δεν θα ανανεωθεί το lockdown, θα βγει από το lockdown. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, για το μέλλον της περιοχής σας, του νομού σας, τι βλέπετε, καθώς γνωρίζουμε ότι στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος κάνει κάποια βήματα προόδου, σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία και τους οικονομικούς δείκτες, ότι ο πρωτογενής τομέας ανεβαίνει και στην συγκεκριμένη περιοχή. Το βλέπετε αυτό, συμβαίνει στην πράξη? Κύριε Σταματόπουλο, θυμηθείτε ότι φέτος είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα παγετού στην Συμμαθία και χαλαζιού. Ναι, ναι. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Άρα, αυτό το οποίο σας λέω και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γκρεμίζει το επιχείρημα των δικτών που ανεβαίνουν. Η παραγωγή ήταν μειωμένη. Βέβαια, υπήρξε μια αύξηση τιμών στα κιλά, στα δέντρα, στα φρούτα τα οποία μείνανε και στους παραγωγούς οι οποίοι είχαν παραγωγούς, αλλά ο ΕΛΓΑ έχει αναγκαστεί να δώσει μεγάλες αποζημιώσεις και θα αναγκαστεί στην πορεία εξατομίκευσης αυτών των ζημιών να δώσει αυτά τα χρήματα που δικαιούται ο καθένας. Οι παραγωγοί έχουν χάσει τις παραγωγές τους και χάσανε σίγουρα όλοι σε επίπεδο κιλών. Η παραγωγή στην Συμμαθία απειλείται από αυτό που περιγράφουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, την περιβαλλοντική αλλαγή και την περιβαλλοντική κρίση και την αύξηση της θερμοκρασίας. Χάνουμε ακόμα από όλες αυτές τις ακραίες περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε και παγετών και βροχοπτώσεων και χαλαζιού, οι οποίες έχουν αρχίσει και γίνονται ο κανόνας. Κύριε Σταματόπουλε, αν δεν δούμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πλέον είναι καθημερινότητά μας και συνεχώς τα βλέπουμε μπροστά μας, νομίζω ότι ούτε ο αγροτικός τομέας θα έχει μέλλον. Άρα λοιπόν, και επειδή επιτρέψτε να σας πω, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τους αγρότες στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Αντιθέτως, ο κύριος Τσίπρας έχει βάλει ένα πλέγμα στήριξης της αγροτικής παραγωγής και του αγρότη με πολλά μέτρα από το αγροτικό πετρέλαιο, από τη στήριξη για την ακρίβεια, τη στήριξη στην ενέργεια, την προστασία της αγροτικής γης και του εισοδήματος που έχει να κάνει επίσης και με την διαγραφή ιδιωτικού χρέους που έχει δημιουργηθεί και πολλά ακόμα άλλα τα οποία είπε. Αλλά αν δεν γίνει μία μελέτη όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην αγροτική παραγωγή της περιοχής μας, αν δεν μπορέσουν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έχουν οι συνεταιρισμοί, οι οργανώσεις, δεν βρίσκουν χέρια εργασίας εδώ στην Συμμαθία. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα χέρια εργασίας. Αν δεν μπορέσει να στηριχθεί συνολικά ο αγρότης για να μπορέσει να κρατήσει την παραγωγή του, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν δούμε νέες καλλιέργειες ή βελτιωμένες καλλιέργειες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αν δεν δώσουμε δυνατότητες και δυνάμεις για να κρατηθεί η αγροτική παραγωγή έτσι όπως πρέπει, με ποιότητα και με στόχευση σε σωστούς εμπορικούς δρόμους, νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε και διαφημίζουμε ότι έχουμε θετικά εδώ για την Συμμαθία, πολύ σύντομα θα καταρρεύσει. Και η απάντηση για αυτό είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ανέφερα και στην αρχή. Ξέρετε, δεν βλέπουμε να χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα πράγματα ή να μπαίνουν στη συζήτηση όλα αυτά τα ζητήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, το γεγονός ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει τέτοιος και δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι
για να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά που περιγράφουμε για την επόμενη περίοδο, για το επόμενο διάστημα. Άρα χρειάζεται και μια αναδιαμόρφωση συνολικά του τομέα ανάκαμψης και για την Ημαθία και για την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως την Κεντρική Μακεδονία, που έχει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες και δυνάμεις, αλλά βλέπουμε μέχρι σήμερα να μην έχει υπάρξει ένα συντεταγμένο σχέδιο ανατροπής της παρακμής και ανάκαμψης της οικονομίας. Ναι, ανατροπή της παρακμής και ανάκαμψης της οικονομίας, όλοι το θέλουμε, αλλά πώς? Η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια βασιζόταν σε ένα παρασιτικό μοντέλο, οικονομικό μοντέλο. Τώρα αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με ανάπτυξη και ειδικά στον πρωτογενή τομέα? Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση? Μάλλον αυτό το μοντέλο δεν μας έχει οδηγήσει σε αυτή την παρακμή. Αυτό περιέγραψα. Ναι. Ανατροπή της παρακμής. Γιατί αυτό έχει οδηγήσει σε μια παρακμή. Σας το είπα. Ναι, αλλά όλες οι κυβερνήσεις στήριζαν αυτό το παρασιτικό μοντέλο οικονομίας. Δεν έχουμε, ξέρετε, και ελεγκτικά όργανα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει ελέγχους. Εάν ερχόσασταν φέτος στην Ημαθία, θα ακούγατε ότι αυτή είναι ακριβώς την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το ροδάκινο και την έλλειψη των φρούτων. Την έχουν εκμεταλλευτεί οι επιτίδοι, οι οποίοι δεν φαίνονται, δεν πληρώνονται, δεν καταβάλουν φόρους, δεν φορολογούνται δηλαδή. Χάνει λοιπόν ο αγρότης. Χάνει μακροπρόθεσμα η αγροτική παραγωγή, χάνει και το ελληνικό κράτος. Κρατάω όμως. Δεν έχει μηχανισμούς για αυτά. Δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και όταν δεν κοιτάς εάν και η ίδια η δομή της αγοράς έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε όλη αυτή την διαδικασία την παραγωγική, τότε ναι, έχεις πρόβλημα. Ένα τελευταίο και κλείνω, ξέρετε, τα ίδια τα εργοστάσια εδώ πέρα, οι διαπαιμαγγελματικοί, οι συνεταιρισμοί, οι οργανώσεις, οι οργανωμένοι, ζητάνε ραντεβού εδώ και τόσους μήνες για τα θέματα τα εργασιακά και τα θέματα αναπτυξιακά από το Υπουργείο Εργασίας, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και από τον περασμένο Απριλίο, το μόνο που έχουμε είναι μια απάντηση του κ. Χατζηδάκη ότι, ξέρετε, η διευκόλυνση που μπορούμε να σας κάνουμε είναι επίδομα ανεργίας στους εργαζόμενούς σας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μάλιστα. Κρατάω πάντως αυτό που είπατε και είναι σημαντικό. Είπατε για διαγραφή ιδιωτικού χρέους, δηλαδή διαγραφή αυτά που χρωστάνε στις τράπεζες, με άλλα λόγια. Αυτό, επειδή είστε και νομικός, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, κύριε Τόλκα, καθώς θα ήταν πιο εφικτό, παραδείγματος χάρη, να πούμε για μια εκαθάριση του χρέους και να πληρώσει ο καθένας αυτά που πραγματικά χρωστάει, παρά για διαγραφή του χρέους, που φαίνεται πιο ουτοπικό. Μα έχει γίνει. Με το 2019, τον 3605 του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο και την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής, την ηλεκτρονική πλατφόρμα ρύθμισης χρέους, έχει γίνει. Δεν ήταν διαγραφή χρέων. Το θυμάμαι πολύ καλά. Δεν ήταν, κύριε Τόλκα, διαγραφή χρέους αυτό. Αλλά εγώ και ως δικηγόρος είχα και πάρα πολλούς πελάτες όπου υπήρξε διαγραφή χρεών, βεβαίως. Και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπήρχε διαγραφή χρεών. Γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις εάν κάποιος δεν μπορεί, και φαινόταν μέσα από τα οικονομικά του στοιχεία, δεν μπορεί να αποπληρώσει, υπήρχε διαγραφή χρεών από τις τράπεζες. Διαγραφή δηλαδή των δανείων, των κόκκινων δανείων, ότι είχε διαγραφεί το χρέος που χρωστούσε κάποιος στην τράπεζα. Αυτό μας λέτε. Δεν σας λέω ότι υπήρξε η πλήρη διαγραφή. Υπήρχε διαγραφή μέρους των δανείων ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που είχε ο κάθε πολίτης ο οποίος έμπαινε στην πλατφόρμα. Έμπαινε σε αυτή την πλατφόρμα. Συγγνώμη, αυτό. Μετά υπήρξε, συνέχισε. Δεν ήταν κάτι το οποίο μόνο έγινε τότε, αλλά τότε ήταν η καλύτερη ρύθμιση. Τότε ήταν πραγματική διαγραφή χρεών, μέρους χρεών που υπήρχε ανάλογα. Κύριε Τόλκα, θυμάμαι πολύ καλά αυτή την πλατφόρμα που λέτε, αλλά για να μπει κάποιος δανειολήπτης μέσα από την πλατφόρμα έπρεπε να κάνει αναγνώριση της οφειλής και να μην την αμφισβητήσει. Κάτι το οποίο ερχόταν σε αντίθεση με αυτά που πίστευε, γιατί πίστευε ότι η τράπεζα του είχε χρεώσει και παράνομες χρεώσεις. Ενώ για να μπει στην πλατφόρμα έπρεπε να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί την οφειλή αυτή. Έμπαινε στην πλατφόρμα, έβλεπε τις οφειλές οι οποίες υπήρχαν και ήταν ορατές και αν έβλεπε ένα θετικό, μια θετική ρύθμιση, μπορούσε να προχωρήσει. Αυτό γινόταν. Συγγνώμη, αλλά δεν το έχουμε χειριστεί αυτό το πράγμα. Και εγώ έχω παρακολουθήσει δημοσιογραφικά. Τα χρέη, σήκωνε τα δάνεια, βλέπαμε τι δυνατότητα υπήρχε και τι ρύθμιση έβγαινε. Και προσέξτε, όχι μόνο υπήρχαν μειώσεις, υπήρχε και έως 50% συνεισφορά δημοσίου στην αποπληρωμή των δόσεων αυτών των δανείων. Και όλοι όσοι είχαν τη δυνατότητα έμπαιναν, είχαν τις προϋποθέσεις να το κάνουν. Άρα λοιπόν, επειδή το κάναμε, το ξαναλέμε ότι μπορεί να γίνει. Και ξέρετε, να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Να θυμίσω μόνο, πριν πάμε στη μεγάλη εικόνα, κύριε Τόλκα, μισό λεπτό. Να θυμίσω όμως ότι αν έμπαινε σε αυτήν την πλατφόρμα, μετά δεν είχε το δικαίωμα της προσφυγής στα δικαστήρια. Πότε, σε ποια περίπτωση? Όταν έμπαινε μέσα στην πλατφόρμα και έκανε αποδοχή, μετά δεν μπορούσε, αν άλλαζε γνώμη, να προσφύγει στα δικαστήρια για το χρέος του. Εάν η τράπεζα δεν απαντούσε και με βάση αυτό το οποίο έπαιρνε ως ρύθμιση, φυσικά και μπορούσε να πει σε δικαστήριο. Χθες είχα τέτοιο δικαστήριο. Κάναμε δικαστήρια. Για να αναγκαστεί δικαστικά πλέον η τράπεζα να κάνει αποδεκτή τη ρύθμιση για
την αποδοχή της συγκεκριμένης ρύθμισης. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας το περιγράφω, επειδή έγινε, μπορεί να ξαναγίνει. Και σας ξαναλέω ότι ναι, αυτό έπρεπε να έχει γίνει και πρέπει να πιέσει η πολιτεία και η σημερινή κυβέρνηση που δεν το κάνει, γιατί στις τράπεζες γίνανε και τέσσερα ανακεφαλαιοποιήσεις και στηρίχθηκαν από τα λεφτά των Ελλήνων χρονολογούμενων. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι ως δικηγόρος χειρίζεστε υποθέσεις με κόκκινα δάνεια και γνωρίζετε πολύ καλά όλη την νομοθεσία. Μα σας λέω ότι υπήρξε και πριν, γίνεται και τώρα, αλλά τώρα δεν είναι τόσο γενναίες οι ρυθμίσεις και είναι πάρα πολύ περιοριστικές. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βάλει, οι οποίες πετάνε το πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου εκτός αυτών των ρυθμίσεων. Όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Γέφυρα, όπως για παράδειγμα άλλα προγράμματα τα οποία τρέξαν, η ρύθμιση ιδιωτικού χρέους. Ναι, ονομαστικά υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι να είναι κάτι το οποίο μπορεί να διευκολύνει τον κόσμο, μπορεί να ενταχθεί σε αυτό ο κάθε πολίτης και μπορεί ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες να υπάρξει μια ρύθμιση των οφειλών του ή όχι. Και στα ασφαλιστικά ταμεία μάλιστα και στις τράπεζες. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Τόλκα. Στο μέλλον να κάνουμε μια εκπομπή, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον κόσμο. Πιστέψτε με για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Τόλκα, χρήσιμη συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά από τον κύριο Τόλκα, τον βουλευτή η Μαθίας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Yeah.